Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τα είπαμε σωστά, έτσι, τις ναι, είπαμε όλες τις ιδιότητες. Κάναμε τη μετάφραση στα ελληνικά για να καταλαβαίνουμε. Ήταν και πολύ σωστή. Θα μας βοηθήσετε βέβαια σε αυτές τις έννοιες, κύριε Σταματάκη. Και θέλαμε να μιλήσουμε με αφορμή και μία εκδήλωση η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται στο Λίσταρο. Εκεί υπάρχει ένας δραστήριος πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος και κάνετε μια δουλειά, μια συνεργασία, μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά στην περιοχή. Υπολογίζετε τη βιοποικιλότητα των εντόμων της περιοχής. Ακριβώς αυτό κάνουμε. Είχαμε την ιδέα κάπως να ενσωματώσουμε και τους πολίτες και τα μέλη του συλλόγου στην έρευνα. Και επομένως δεν υπολογίζουμε μόνο την βιοποικιλότητα, αλλά μαζεύουμε και δείγματα. Δηλαδή έχουμε στήσει 3 εντομοπαγίδες στην περιοχή που συλλέγουν έντομα. Από εκεί, από αυτές τις παγίδες μετά μαζεύονται πολλά έντομα, εξάγουμε το DNA και μετά μέσω αναλύσεων DNA, οπότε εδώ μπαίνει και το υπολογιστικό κομμάτι, προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε αυτά τα έντομα, δηλαδή να δούμε τι είδη είναι και αν υπάρχουν και κάποια καινούρια είδη ή είδη που δεν είχαμε καταγράψει ακόμα στην Κρήτη και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Θα μας πείτε κάποια πράγματα για αυτό το έργο, για αυτό το πρόγραμμα και την ανάγκη που σας οδήγησε στο να το φτιάξετε και να αρχίσετε τώρα να το υλοποιείτε. Και γιατί επιλέχθηκε και η περιοχή αυτή και αν στο μέλλον θα υπάρξουν και κάποιες άλλες περιοχές στην Κρήτη που θα ενταχθούν, θα μελετηθούν δηλαδή ως προς το ναι. κομμάτι που σας ενδιαφέρει. Ουσιαστικά ήταν η περιέργεια, δηλαδή έχουμε το μεγάλο θέμα ότι η Κρήτη φιλοξενεί έναν πλούτο βιοποικιλότητας. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλούτου όμως δεν έχει καταγραφεί ακόμα. Mm-hmm. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε στο χωριό που μένω κιόλας, το Λίσταρο και μέσω του Πολιτικού Συλλόγου, να μαζεύουμε δείγματα για να και από τη μια μεριά να ενσωματώσουμε και τους πολίτες, δηλαδή να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα, λειτουργώντας αυτές τις παγίδες. Και να καταλάβουμε και τι πρέπει να κάνουμε υπολογιστικά, δηλαδή πώς πρέπει να αναλύσουμε το DNA, να αναπτύξουμε καινούργια εργαλεία στον υπολογιστή για να βρούμε και την βιοποικιλότητα, να ταυτοποιήσουμε τα είδη. Οπότε ο λόγος ήταν όχι πολύ απλός γιατί ξεκίνησε αυτό στο Λίσταρο, γιατί έχουμε τον σύλλογο εκεί, μένω και εγώ εκεί και τα συνδυάσαμε όλα και στήσαμε αυτό το πρόγραμμα. Θα θέλαμε πολύ να επεκταθεί αυτό σε όλη την Κρήτη. Υπήρξαν κάποια σχέδια σε συνεργασία και κάποια σκέψη σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς έχουμε το αιώνιο πρόβλημα στην Ελλάδα ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρει κανείς χρηματοδότηση για την έρευνα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα μικρό χωριό, έτσι, στους πρόποδες των Αστερουσίων. Ακριβώς, ναι. Κύριε Είμαστε Σταματάκη. 15 με 20 μόνιμοι κάτοικοι ναι. και είναι το χωριό αμέσως μετά τον Σίβα που είναι πιο γνωστός στο δρόμο προς τη Μονή Οδηγήτριας. Ναι. Νομίζω όμως είναι από αυτές τις περιοχές που αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί εκεί στην περιοχή. Σωστά, ναι. Ο πληθυσμός, ο καλοκαιρινός, ανέρχεται γύρω στους 50 με 60 κατοίκους. Mm-hmm. Που είναι και κάποιο πρόβλημα για τους συλλόγους της περιοχής ή για τα χωριά γενικότερα, ότι δεν υπάρχει ένας πληθυσμός που μένει μόνιμα πια στα χωριά και είναι πολύ δύσκολο να οργανώσουμε διάφορες δράσεις που απαιτούν την παρουσία όλων των κατοίκων του χωριού καθόλου το χρόνο ή ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου στο χωριό. Και είναι και ένα καμπανάκι αυτό βέβαια, μιας και το θίξαμε κύριε Σταματάκη, για αυτά τα χωριά, για αυτές τις περιοχές που ερημώνουν. Δεν είναι, δηλαδή κάποιος πρέπει να θέλει να πάει εκεί.
Σίγουρα, ναι. Να μείνει, αυτό... έτσι, με όλες τις δυσκολίες, τις ενδεχόμενες δυσκολίες. Οπωσδήποτε. Τώρα τελευταία έχουν εγκατασταθεί μερικοί Έλληνες παραπάνω στο χωριό. Οπότε είμαστε κάπως αισιόδοξοι για το μέλλον. Όχι οι Έλληνες. Το πιο σωστό θα είναι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχει σημασία από πού είναι. Απλά να έχουμε περισσότερους μόνιμους κατοίκους που ζουν την καθημερινότητα εδώ και θέλουν να συμβάλλουν στο να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στον τόπο μας. Αυτό το πρόγραμμα τώρα με τα έντομα. Λέτε λοιπόν ότι επειδή ακούμε συχνά για έρευνες βιοποικιλότητας, αυτό το κομμάτι σε σχέση με τα έντομα δεν έχει μελετηθεί. Ακριβώς. Δηλαδή ποια έντομα έχουμε, πόσα είδη εντόμων έχουμε. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα βέβαια το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί την έρευνα και τα πρώτα αποτελέσματα δεν τα έχουμε δημοσιεύσει ακόμα κάπου, απλά εσωτερικά δηλαδή στο εργαστήριο βγάλαμε τα πρώτα αποτελέσματα και επειδή έγινε η δειγματοληψία στο λίσταρο είπαμε να τα παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό. Αυτό που έχουμε βρει μέχρι τώρα, το ξαναλέω με κάθε επιφύλαξη, είναι μία μύγα που δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς και ενδεχομένως και κάποια υποείδη που ήταν άγνωστα μέχρι τώρα. Και επίσης κάποια έντομα που δεν είναι ακόμα στον επίσημο κατάλογο των εντόμων της Κρήτης. Και να φανταστείτε, είμαστε ένα μικρό χωριό, αν στείναμε 20 τέτοιες παγίδες σε όλη την Κρήτη με τις τεράστιες διαφορές της μικροκλίματος και γεωγραφικές διαφορές, θα ανακαλύπταμε πολλά περισσότερα πράγματα. Ναι. Είναι όμως κάτι που μπορεί να γίνει στο μέλλον αυτό. Έχει τη σημασία του και μήπως υπάρχουν και ενδημικά έντομα, έτσι. Οπωσδήποτε υπάρχουν. Οπωσδήποτε υπάρχουν. Ναι, ναι. Όπως και, εντάξει, είναι πιο πολλά τα ενδημικά φυτά, αλλά υπάρχουν και ενδημικά έντομα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι διαφοροποιούνται και μεταξύ τους. Ασχολιέμαι και με ένα έργο που γίνεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που πολλοί κόσμος ίσως να μην το γνωρίζει, η Κρήτη δεν ήταν πάντα ένα νησί, αλλά ήταν τρία ξεχωριστά νησιά, δηλαδή οι τρεις κύριοι ορεινοί όγκοι. Και εκεί πάνω σε αυτούς τους ορεινούς όγκους, τα ξεχωριστά νησιά, διαφοροποιήθηκαν και λίγο τα έντομα που ζούσαν εκεί πέρα. Και είναι άλλο ένα ερώτημα που θέλουμε τώρα να το ερευνήσουμε, πάντα σε συνεργασία με τους συναδέλφους, να δούμε κατά πόσο διαφοροποιούνται τα έντομα, το ίδιο είδος εντόμων, στις τρεις μεγάλες οροσειρές της Κρήτης. Α, που η κάθε μια ήταν σε διαφορετικό νησί. Ναι, ήταν τρία νησιά, ήταν τρία ξεχωριστά νησιά και μετά συνεχίστηκε η ανύψωση της Κρήτης, της Ευρωπαϊκής Πλάκας και ουσιαστικά η Κρήτη μετά έγινε ένα νησί. Πριν εκατομμύρια χρόνια βέβαια, αλλά αρχικά ήταν τρία νησιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι να, και εμείς δηλαδή οι πολίτες που δεν ασχολούμαστε με αυτά και με την έρευνα, κύριε Σταματάκη, να μαθαίνουμε τέτοιες πληροφορίες για τον τόπο μας. Πάντα όταν γνωρίζεις κάτι παραπάνω νομίζω ότι τον βλέπεις διαφορετικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ιδιαίτερο. Οπότε όταν λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα έχετε και μια εικόνα για τα αποτελέσματα όλης αυτής της έρευνας και της δουλειάς που γίνεται. Ναι, θα έχουμε μια πιο συνοπτική εικόνα. Τώρα αναλύουμε και άλλα πρόσθετα δείγματα. Περιμένουμε ακόμα την εξαγωγή περισσότερου DNA και βέβαια εντάξει θα μας δώσει μια εικόνα για την περιοχή του χωριού μας, αλλά όπως είπα θα ήταν σημαντικό να επεκταθεί αυτό σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο για να μάθουν οι πολίτες για την βιοποικιλότητα, αλλά να βοηθήσουν ή να ευαισθητοποιηθούν στο να την προστατέψουμε κιόλας, γιατί είναι ένας τεράστιος πλούτος που πρέπει να διατηρηθεί. Ναι, αν δεν ξέρεις, ενώ νομίζω αυτό είναι και το πολύ πολύ σημαντικό, αυτό που αναφέραμε πριν. Όταν γνωρίζεις, βλέπεις τον τόπο σου ή πρέπει να βλέπεις τον τόπο σου κάτω από ένα άλλο πρίσμα.
Να πούμε, είπαμε βέβαια εντάχει, κλείνοντας, κύριε Σταματάκη, ότι αυτή την Κυριακή λοιπόν στις 8 το βράδυ θα γίνει αργά το απόγευμα, θα γίνει μια ομιλία, έτσι, στην πλατεία του χωριού στο Λίσταρο, από τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Κλιματογή, για αυτό το θέμα τώρα που συζητήσαμε εμείς. Ακριβώς, σε μια ομιλία για το ευρύ κοινό, στις 8 η ώρα περίπου το βράδυ, η είσοδος βέβαια είναι δωρεάν, και θα μιλήσει ένα μέλος της ερευνητικής μου ομάδας εδώ στο ΙΤΕ, που καταφέραμε να τον φέρουμε πίσω στην Ελλάδα ύστερα από 14 χρόνια που ήταν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Έτσι, οι ερευνητές μας να κάνουν τον κύκλο τους φυσικά, να παίρνουν γνώσεις, αλλά να επιστρέφουν εδώ. Και είναι ένα θέμα, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, κύριε Σταματάκη, που μπορεί να έχει και στο κομμάτι των εντόμων επιπτώσεις. Σαφέστατα. Και ήδη πολλοί μιλάνε και για την κρίση της βιοπικιλότητας, που ίσως, δηλαδή την μείωση της βιοπικιλότητας, mm-hmm. που ίσως να είναι και πιο για εξαφάνιση ειδών. Ορίστε. Και για εξαφάνιση ειδών. Ναι, για ραγδαία εξαφάνιση ειδών, που μπορεί να είναι και πιο καταστροφική ακόμα από την κλιματική κρίση που βλέπουμε, μάλλον είδαμε φέτος τον Ιούνιο, τα πρώτα αποτελέσματα με την λειψιδρία και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Να φανταστείτε, ο μέσος όρος θερμοκρασίας στο Λίσταρο τώρα, που το μετράμε κιόλας, ήταν 3-4 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Πολύ, πολύ ψηλότερη θερμοκρασία. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το που κάνετε. Σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ.